δούμε τι έρχεται σε νέε εισφορέ. Το νέο ασφαλιστικό. Αντιλαμβάνεστε ότι ε, το θέμα είναι μεγάλο. Ένα ασφαλιστικό ε, είχε παρουσιαστεί και επί Κατρούγκαλου. Άλλαξε 25 φορέ επί Κατρούγκαλου και άλλαξε άλλε 23 φορέ με την απόφαση τη Βουλή Επικρατεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα ε, προχωρούν και όλα αλλάζουν στην πορεία κάθε ε, φορά. Μαζί μα ο Υπουργό. Εργασία και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κύριο καλημέρα, Βρούτσι. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Υπουργέ. Ελάτε σιγά-σιγά. Πάμε. Ελάτε μαζί μου να δούμε την πρώτη κάρτα. Οι νέε εισφορέ. Είναι η πρώτη ε, αποκάλυψη τη ε, Εκπομπής Να δούμε τι καινούργιε εισφορέ. Λοιπόν, οι νέε εισφορέ, κύριε Υπουργέ, μόνο θα γυρίσετε. Ε, έτσι, Έω πέντε έτη για τον καινούριο επαγγελματία θα είναι πόσο. Θα είναι 126 ευρώ, δείχνοντα το ενδιαφέρον μα για του νέου. Για του νέου οι οποίοι μπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία. Μάλιστα. Κάτι το οποίο διευρύνεται πλέον, ενώ ήταν μόνο στου επιστήμονε, ναι. τώρα επεκτείνεται καθολικά και οριζόντια σε όλου του νέου στην αγορά εργασία. Δηλαδή, δηλαδή, είτε α... κατσαβίδι κρατάει, ακριβώς. είτε ηλεκτρολόγο είναι από το Περιστέρι, είτε είναι ναύτη είτε οτιδήποτε άλλο ίδιο θα είναι και με το δικηγόρο και Ακριβώς. με τον γιατρό και Ακριβώς. με τον μηχανικό. Ακριβώ. Είναι μια μεγάλη αλλαγή συγκριτικά με τον προηγούμενο ασφαλιστικό νόμο, γιατί θέλουμε να ενδυναμώσουμε την προσπάθεια του νέου να ενταχθεί στην αγορά εργασία. Αυτή είναι η προσπάθειά μα. Να ενδυναμώσουμε την πρωτοβουλία, να τον ενθαρρύνουμε να μπει δυνατά στην αγορά εργασία. Να πάρει πρωτοβουλία. Πρώτο επίπεδο, 210. Είναι η βασική εισφορά αυτή, κύριε Υπουργέ. Κύριε Αυτιά, έχουμε μία τελείω διαφορετική φιλοσοφία. Δεν είναι, μπορεί να φαίνεται πρώτο επίπεδο, αλλά είναι επίπεδα ασφάλιση. Είναι 7 επίπεδα ασφαλιστικών εισφορών. Τι σημαίνει αυτό, Η μεγάλη αλλαγή είναι η ελευθερία. Η ελευθερία και η ευελιξία και η απλότητα του συστήματο. Δηλαδή. Ο κάθε ένα πλέον θα μπορεί να προσδιορίζει, όταν θα δείξουμε δίπλα και τι συντάξει ανταποδοτικέ ναι. θα υπάρξουν, ναι, ναι. μόλι ολοκληρωθούν οι αναλογιστικέ μελέτε, το ύψο τη σύνταξη τη οποία θέλει να πάρει. Ένα προσδιοριστικό παράγοντα είναι με βάση τη σύνταξη που θέλω να πάρω και ο δεύτερο είναι με το τι μπορώ να πληρώσω. Ερώτημα. Εγώ θέλω να είμαι εφόρου ζωή στα 210. Θα έρθει κάποιο υπουργό, θα μου πει. Θα έρθει ο Γιάννη Σοβρούτη να πει όχι. Θα πα υποχρεωτικά στα 252. Ή στην επόμενη που είναι 302, ή στην άλλη που είναι 363, ή στην άλλη που είναι 435 ή 566. Έχετε την απόλυτη ελευθερία να επιλέξετε όποιο επίπεδο ασφαλιστικών εισφορών θέλετε. πρώτο... Μάλιστα. έχετε την απόλυτη ευελιξία να διατηρηθείτε σε όποιο επίπεδο θέλετε για όσο χρόνο θέλετε. Μάλιστα. Και έχετε και τη δυνατότητα στην αρχή κάθε χρόνου, από το Δεκέμβριο του προηγούμενου, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ναι. να επιλέγετε το επίπεδο που θα ακολουθήσετε τον επόμενο χρόνο. Άρα λοιπόν υπάρχει απόλυτη ευελιξία στον κάθε ένα να επιλέξει ό,τι θέλει. Το χρόνο που θέλει, Τη διάρκεια που θέλει στην παραμονή αυτού του επίπεδου τη ασφαλιστική φορά. Είναι καινοτόμο, όπω βλέπετε. Δεν συνδέεται ούτε με τι γνωστέ κλάσει, τι παλιέ, αποσυνδέεται από τα χρόνια, ούτε συνδέεται με το εισόδημα. Κάτι το οποίο είχε από εμά ασκηθεί έντονη κριτική στην αντιπολίτευση και ήρθε και κατέρευσε και με το Συμβούλιο τη Επικρατεία. Έρχεται η αντιπολίτευση και λέει: Αυξάνετε τι εισφορέ. Έρχεστε εσεί και λέτε: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ σα μειώνω το φόρο. Και θέλω την πρώτη κάρτα 4269. Να δούμε με βάση την εισφορά αυτή των 210 τι πλήρωνε πριν κάποιο με φόρο και εισφορά και τι πληρώνει τώρα. Στα 10.000 ευρώ του επαγγελματία ο φόρο ήταν 22%, δηλαδή 2.200. Οι εισφορέ 185 επί 12, 2.220. Σύνολο 4,420. Πριν λοιπόν, στο ασφαλιστικό Κατρούγκαλου ήταν 4,420. Σήμερα ο φόρος από 2,200 πάει στα 900, δηλαδή 9%. Οι εισφορές από τα 185 πάνε στα 210 επί 12, 2,520, δηλαδή από 2,200 πάνε στα 2,520. Το σύνολο όμως είναι 3,420, 1.000 ευρώ κάτω από αυτό που πλήρωνε πριν. Δηλαδή λέτε εσείς, σας φτιάχνω ένα σύνολο φόρου και εισφορών, ώστε στο τέλο τη ημέρα να είστε ωφελημένοι κατά 1.000 ευρώ στα 10.000 ευρώ. Κύριε Αυτιά, η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού που εισηγείται σήμερα το Υπουργείο Εργασία δεν είναι ούτε ένα αγνία του οικονομικού επιτελείου τη κυβέρνηση, ναι. ούτε του ίδιου του Πρωθυπουργού. Σχεδιάσαμε από κοινού όλοι μαζί μια μεγάλη παρέμβαση, ένα νέο καλάθι, στο οποίο τελικά η συντριπτική πλειοψηφία θα είναι ωφελημένη. Είναι αυτό που παρουσιάσετε τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή, η όποια επιβάρυνση σε εισαγωγικά πάνω στις ασφαλιστικές φορές που δείξατε που τον προηγούμενο... 300 ευρώ, ευρώ είναι Θα, είναι. θα χρόνο, έχει, ναι. θα έχει, θα έχει, τελικά στο τέλος της ημέρας, θετικό ισοζύγιο, καθώς συνδυαστικά με το φόρο που το μειώνουμε από το 22% στο 9%, υπερκαλύπτεται από τα 1.300 ευρώ που προκύπτουν στην τσέπη του ελεύθερου επαγγελματία. Άρα είναι μια ξεκάθαρη παρέμβαση που είναι όλοι κερδισμένοι. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι όλοι κερδισμένη. Όμως αυτή είναι μια διαρθρωτική παρέμβαση που στο τέλος της διαδικασίας, μέσα από την ευελιξία, την ελευθερία, την απλότητα, επιδιώκουμε στην αύξηση και πάλι της πραξιμότητας. Να εξηγήσω. Το Υπουργείο Οικονομικών δίδε ότι το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών δήλωνε έως τα 10.000 ευρώ εισόδημα. Λέει λοιπόν, σύμφωνα με τα οικονομικά τα οποία αυτή την ώρα έχει αναπτύξει η ομάδα, σου, σου επιστρέφω 1.300 ευρώ σε φόρο, κράτα τα 1.000 και τα 300 τα βάζουμε πάνω στις φορές. Στο τέλο τη ημέρα, θα είσαι κερδισμένο στα 10.000 ευρώ κατά 1.000 ευρώ. Αυτό είναι πολιτικό Αυτό Και το σας. κάνουμε αυτό ακριβώ. Αλλά Μάλιστα. κοιτάξτε, τι θέλουμε. Θέλουμε και πάλι να καλλιεργήσουμε την ασφαλιστική συνείδηση. Θέλουμε ο Έλληνα πολίτη που δοκιμάστηκε στα χρόνια τη κρίση και έχασε την εμπιστοσύνη του από το ασφαλιστικό σύστημα, να επιστρέψει και πάλι στη δημόσια Μάλιστα. κοινωνική ασφάλιση. Επιμένω. Δημόσια κοινωνική ασφάλιση, καλύτερη. Θέλω όλοι να επιστρέψουν και να αισθάνονται ότι θα πάρουν μια αξιοπρεπή σύνταξη. Και αυτό ακριβώ επιδιώκουμε. Πάμε στην κάρτα 4270 να δούμε ένα νέο. Ένα νέο μέχρι τώρα είχε φορολογία 11%. Η κατώτατη εισφορά ήταν 101 ευρώ, ήταν περίπου, ε? 101-102 ευρώ. Για να δούμε ο νέο που θα μπει στη δουλειά. Α, η πρώτη είδηση που δίνει σήμερα. Ε, εκτός από τους πίνακες των εισφορών ο Υπουργό είναι ότι το 4,5% του φόρου και η εισφορά α, ή, ή η, αυτή, η, αν θέλετε, η, η ευεργεσία α, ε, 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 η, παροχή στους νέους δεν είναι μόνο για επιστήμονες, δικηγόρους, μηχανικούς, γιατρούς κλπ. κλπ αλλά είναι και τον επαγγελματία που θα ανοίξει ένα καφενείο, αυτό που θα πιάσει ένα κατσαβίδι. Επεκτείνεται οριζόντια και αυτό καθολικά πάρω. για όλους. Άρα, ο φόρος τώρα ήταν 11%. Στα 9,600, έστω ότι ένα νέο επαγγελματία. Α, αυτό υπολογίζονταν επί του τζίρου, μου έχει πει ο καθηγητής φορολογία ο κύριος Χρυστόπουλο. Στα 9,600 εισόδημα, λοιπόν, ο φόρο ήταν 11%, 1.056 ευρώ. Η εισφορά 102 επί 12, 1.224. Ένα νέο, λοιπόν, επαγγελματία που έμπαινε στη δουλειά είχε 2,280. Αλλά ήταν μόνο για του επιστήμονε αυτό. Ακριβώ. Οι άλλοι πλήρωναν πιο πολλά. Τώρα πάει φόρο 4,5. Από τα 1056 ο φόρο πάει 432. Η εισφορά από τα 102 πάει στα 126, 1512. Το σύνολο όμω πάει στα 1944. Δηλαδή ο νέο επαγγελματία τα πρώτα πέντε χρόνια από 2.280 θα πάει στα 1944. Δηλαδή το όφελό του θα είναι 336 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή την επόμενη μέρα του λέτε σου επιστρέφω περίπου. Ένα μέρο τη εισφορά επιτιδεύματο, έτσι. Στο επίκεντρο τη πολιτική μα είναι οι νέοι, κεραυτιά. Θέλουμε να βρουν και πάλι το δρόμο στην αγορά εργασία, στην παραγωγική διαδικασία και να του ενθαρρύνουμε με κάθε τρόπο. Γι' αυτό κινητροδοτούμε και διαμέσου του ασφαλιστικού συστήματο και του φορολογικού συστήματο ακριβώ αυτέ τι πολιτικέ. Δεν είναι ούτε τυχέ, ούτε κάτι το οποίο ε, απλά γράφτηκε για να γραφτεί. Είναι στοχευμένε πολιτικέ συγκεκριμένε, οι οποίε αποσκοπούν υπέρ των νέων. Μάλιστα. Στο να μπουν στην αγορά εργασία. Να βρουν και πάλι το ενδιαφέρον και του. ενό στην τώρα, πατρίδα. Έλατε πιο κοντά τώρα να δούμε, γιατί έχω θέμα. Από πού κατάγεστε, κύριε Βρούτσι. Ε, τώρα να σα πω από τα δύο ωραιότερα μέρη του κόσμου, <laughs> από τι Κυκλάδε και από την Άκουσα και την Αμοργό. Και Ο καθένα για τον τόπο του λέει τα καλύτερα. Και εγώ είμαι σαμιώτη και έχουμε πολλού αγρότε με τα μπέλια. Γιατί το κρασί για μα είναι δύναμη. Έχουμε ναυτικού. Πέστε μου, οι εισφορέ των αγροτών Παραμένουν οι ίδιε ή αυξάνονται, Θέλω να γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω και να παραπέμψω στην. Απαντήστε δι... μου πρώτα σε αυτό. Θα απαντήσω όπω πρέπει, Να απαντήσω κύριε Φιά, γιατί Ρωτήστε μα αν αυξάνονται του. ή παραμένουν θα οι ίδιε. Θα απαντήσω αυτό που μου επιτρέψετε να κάνω κι εγώ τη σύνθεση. Γιατί είναι πολύ και σοβαρό Έλατε. το ζήτημα. Έλατε. Πριν τι εθνικέ εκλογέ, η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του οικονομικού και επιτελείου και του δικού μου ναι. χαρτοφυλακίου ήταν ότι στο επίκεντρο τη πολιτική μα θα είναι ο πρωτογενή τομέα αλληλή. Αγρότε, κτηνοτρόφοι. Και αυτό το αποδεικνύουμε στην πράξη με τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Κάτι το οποίο διαψεύδει και εκείνα τα δημοσιεύματα τα οποία πριν δύο μέρε έλεγαν περί διπλασιασμού. Γιατί. Διότι οι εισφορέ των αγροτών είναι αυτέ που θα πείτε και τα έχουν και τα νέα σήμερα η εφημερίδα των νέων. Για να δούμε θα την τα κάρτα. Και θα δείτε και εσεί στην κάρτα. Είναι αυτό που επιβεβαιώνει ότι οι αγρότε είναι στον πυρήνα τη πολιτική τη κυβέρνηση. Ο αγρότη μα βλέπει τώρα σε όλη την Ελλάδα. Του λέτε τι, θα πληρώσει παραπάνω ή θα πληρώσει τα ίδια. Θα πληρώσει, δεν αλλάζει τίποτα. Ναι. Θα βγει όμω συνολικά ωφελημένο μέσα από τη μείωση του φόρου. Άρα λοιπόν οι μειώσει του φόρου από το 22 στο 9 Έρχονται 100% επιστρέφουν... Επίστρεφ... και τους του αγρότε. Αυτό Επιστρέφουν 100% στον αγρότη. Άρα η, η, αυτό που μα λέτε οι σήμερα. Οι ασφαλιστικέ εισφορέ δεν αλλάζουν σε τίποτα. Άρα σήμερα λέτε. Εμείς την επόμενη μέρα θέλουμε φόρος και εισφορά, αυτό που δίνατε πριν, να είναι χαμηλότερο σε αυτό που δίνεται τώρα. Σωστό. Ε, σωστό. Απλά θα ξέρουν οι αγρότε, επειδή συνδέεται η μεταρρύθμιση και με του ελεύθερου επαγγελματίε, ότι αποσυνδέεται από τα χρόνια. Και Μάλιστα. εδώ είναι η ίδια μεταρρύθμιση. Ναι. Με τι γνωστέ κλάσει δεν επιστρέφουμε Ισόδημα σε αυτό. Σώτημα χρόνια, κατώτατο μισθό. Αποσυνδέεται από τον κατώτατο μισθό. Άρα η οποιαδήποτε αύξηση του κατώτατου μισθού δεν θα συνδέσει την αύξηση φορά. Ναι. Και αποσυνδέεται επιπλέον. Και από το θέμα που λέγεται εισόδημα. Άρα, απελευθερωμένοι πλέον οι αγρότε δεν θα φοβούνται να κόψουν το τιμολόγιο του, διότι οι ασφαλιστικέ φορέ είναι αυτέ. Όμω, επειδή κάποιο αγρότη μπορεί να, να πάρει ψηλότερη σύνταξη, ναι. δίνουμε και εδώ τα ελεύθερα επίπεδα ασφαλιστικών εισφορών. Διότι να ξέρετε ότι δηλαδή. στο τέλο. Δώστε όταν μου θα την κάρτα που γράψαμε προηγουμένω. Ναι. Όταν θα παρουσιαστούν οι, ασφαλιστικ... οι συντάξει που θα απορρέουν από τι ασφαλιστικέ φορέ, πολλοί θα αναζητήσουν δεύτερο, ή τρίτο λοιπόν. ή τέταρτο επίπεδο. Λοιπόν, αποσύνδεση, α, εδώ είναι οι αγροτικές. Είναι οι εισφορές. 119. 119 εισφορά, ε, το 20. Το 20. Το 21 πάει 121 και το 22 πάει 124. Και από κάτω, κύριε Αυτιά, βλέπετε τα ελεύθερα επίπεδα, γιατί όλα είναι ελεύθερα επίπεδα ασφαλιστικών εισφορών, μέσα από τα οποία ο καθένα θα μπορεί να επιλέξει ελεύθερα τη σύνταξη που θέλει να πάρει. Ο αγρότη το 20 θα πληρώσει 119 ευρώ εισφορά το μήνα. Σωστό, Όχι, όχι 100. Κοιτάξτε. Μπορεί να επιλέξει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Μπορεί Βάλιστα. τα 319 γιατί θα πάρει μια πολύ μεγαλύτερη σύνταξη. Αλλά η βάση είναι 119. Δεν υπάρχει βάση. Βάση είναι ο κάθε, το κάθε πυλώνα, το κάθε επίπεδο ξεχωριστά. Μπορεί να επιλέξει ελεύθερα. Ωραία. Αυτή αν είμαι εγώ τόμη... αμπελουργό στη Σάμο και πω 119, θα πληρώσω 119. Θα πληρώσω 119. Μάλιστα, καθόμαστε. Μπορεί όμω να σα πει κάποιο άλλο, εγώ επιλέγω τα, τα, τα 205. Ό,τι θέλει, τα διαλέξατε κι Πάμε να κάτσουμε για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα. Θα σα δείξω εντάχει το ασφαλιστικό, γιατί θα το αναλύσουμε. Είναι η κάρτα 4266. Τα λέω εντάχει, να δούμε την κάρτα 4266. Είναι αποσύνδεση από εισόδημα, χρόνια και κατώτατο μισθό. Έκτωση εισφορών από το φορολογικό εισόδημα. Ελεύθερη ευελιξία επιλογή εισφορών, μείωση φόρου εισφορών σε όλου τα πρώτα πέντε έτη, μικρότερο το σύνολο φόρου και εισφορά σε όλου, αύξηση κύριων και επικουρικών με βάση το Συμβούλιο τη Επικρατεία, στο 70% η σύνταξη αν εργάζεται συνταξιούχο και ίδια εθνική σύνταξη και όρια ηλικία. Εργασία συνταξιούχων. Είδα ότι κάνατε μεγάλη ανατροπή. Ενώ κοβόταν το 60%, τώρα θα εισπράττουν το 70% κάτω από αυστηρέ προποθέσει, κύριε Υπουργέ, έτσι. Και εδώ, κύριε Αυτιά, θέλω να είμαι σαφή, συγκεκριμένο και να αποκαταστήσω την αλήθεια, γιατί δεν μου αρέσει ούτε να μηδενίζω το παρελθόν, ούτε να ασκώ κριτική άδικα. Το ζήτημα τη ε, παρακράτηση του 60% που υπήρχε στο παρελθόν είχε μια, ιδεολογη... Ιδεολογη... είχε μια δικαιολογητική βάση, υπό την έννοια ότι βλέπαμε τα υψηλά ποσοστά ανεργία, τα οποία δεν έπρεπε να καταλαμβάνουν στα συνταξιούχοι με την εργασία του. Σήμερα όμω, καθώ η ανεργία αποκλιμακώνεται από το 2013. Το επαναλαμβάνω, από το 2013 μέχρι σήμερα συνεχώ, καθώ έχουμε φτάσει σε ένα σημαντικό επίπεδο αποκλιμάκωση ενεργείας, μπορούμε πλέον να μιλήσουμε για μείωση τη παρακράτηση τη σύνταξη των συνταξιούχων όταν μπουν στην αγορά εργασία. Δύο παρατηρήσει. Ο στόχο είναι, και θέλω να το ξεκαθαρίσω, αυτό θα ποθεί στο τελικό νούμερο στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Ο στόχο είναι, αν θα φτάσουμε σε μονοψήφιο αριθμό ανεργία τότε θα καταργηθεί τελείω η παρακράτηση. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι ότι, ότι οι αγρότε, δηλαδή και πάλι ο πρωτογενή τομέα, δεν θα έχει την παραμικρή παρακράτηση. Ο συνταξιούχο, αλλιέα, κτηνοτρόφο ναι. ή υγειοργό δεν θα έχει την παραμικρή παρακράτηση. Γιατί για μα ο πρωτογενή τομέα είναι στο επίκεντρο τη πολιτική μα, όπω σα είπα και πριν. Σαφή. Πάω σε ερωτήματα μεγάλα. Το πρωί είμαι εργαζόμενος ω μισθωτός, και το βράδυ ασκώ ελεύθερο επάγγελμα. Έχω παράλληλη ασφάλιση. Πληρώνω και ω εργαζόμενο και από το μεσημέρι και μετά. Πληρώνω αν είμαι μηχανικό, γιατρό, δικηγόρο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα αλλάξει σχολά... τίποτα από το προηγούμενο καθεστώ. Δηλαδή. Δηλαδή, θα έχουν το διπλό επίπεδο αυτό τη αναζήτηση σε επίπεδο εισφορών. Μισό λεπτό. Θα πάρει μεγαλύτερη σύνταξη όπω εσύ Εννοείται. Έτσι. Εννοείται, κύριε Αυτιά. Δηλαδή, εδώ πλέον μπαίνουμε σε ένα άλλο περιβάλλον τη αντιποδοτικότητας. Δηλαδή, μια δίκαιη αντιμετώπιση του ασφαλιστικού που όποιο βάζει στον κουμπαρά του, ε, ε, του ασφαλιστικού, του δημόσιου ασφαλιστικού τη χώρα, θα ανταμείβεται και πολύ περισσότερα στο τέλο του εργασιακού του βίου. Μάλιστα. Γυρίζουμε ανάποδα αυτό που ξέραμε μέχρι Άρα, σήμερα. Άρα λοιπόν. Πάμε, πάμε να... Δώστε μου γρήγορα τις νέες εισφορές. Ε, 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 είναι η κάρτα, να σας, ε, να σας πω αμέσως. Δώστε μου να τις δύο κόσμος, οι νέες 42-68. 42... 68 42, αυτές είναι οι νέες... Σα, α, αυτό είναι. 126 για νέου. έως 5 έτη. Και το πρώτο 210. εντάξει... 2,10 το πρώτο επίπεδο, 2,52 το δεύτερο, 302 το τρίτο, 363 το τέταρτο, ε, 4, ε, το 5ο, 566, το 6 Μια φορά το χρόνο μπορώ να αλλάξω αν θέλω. Μπορώ Μη... να κερδίσω το Τζόκερ. Το και να πω θέλω να φύγω από το 210 να πάω στα 566. Μπορείτε στην αρχή του χρόνου ναι. και συγκεκριμένα στο Δεκέμβριο του έτους που τελειώνει πριν μπει το καινούριο έτο, να δηλώνετε την, το επίπεδο τη ασφαλιστική φοράς που θέλετε να επιλέξετε και να το κρατήσετε για όσα χρόνια θέλετε το ίδιο ή να αλλάζετε στην αρχή του κάθε χρόνου. Δηλαδή, είναι απόλυτα ελεύθερο και ευέλικτο το σύστημα. Α, απο... Ανοίγω μία παρένθεση. Έλα, να σα πω το εξή. Ότι η επιδίωξη είναι μέσα από τον ΙΕΦΚΑ που δημιουργούμε, τον ψηφιακό πλέον ΙΕΦΚΑ. Ναι να διαμορφώσουμε τη δυνατότητα, δεν είμαι έτοιμο τώρα να το πω, με τον κύριο Χάλερ, το διοικητή του ΕΦΚΑ που βρίσκομαι σε απόλυτη συνεργασία και όλα τι βλέπετε είναι προϊόν συνεργειών, η επιδίωξη είναι κάποια στιγμή να φτάσουμε να μπορεί να αλλάζει και μέσα στο έτο. Αλλά αυτό είναι κάτι αργότερο, το οποίο τώρα δεν ενδιαφέρει κανέναν. Να το κάνετε. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Πάμε σε αυτό το σημείο το οποίο βλέπετε είναι απόλυτα ευέλικτο, απόλυτα ελεύθερο. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται στο μέλλον. Σαφή. Πάω πολύ πολύ γρήγορα. Χθε, Συμβούλιο Επικρατεία. Μπορούμε να, μπορούμε να, πάρει θέση και ο κύριο Μπούρο και ο κύριο. Έτσι και, και η νο, νομική μα. Πάει το Συμβούλιο Επικρατεία τώρα, κατά Φεβρουάριο μήνα, να μαζέψει όλη αυτή την πανσπερμία των αποφάσεων. Α, ε, κύριε Υπουργέ, έτσι, σε, σε ό,τι αφορά τα αναδρομικά. Σωστό, ακριβώ. Εδώ τι κάνουμε, Ο κύριο Πρωθυπουργό, ερχόμενο εδώ, πέντε μέρε πρώτων εκλογών, μου λέει: Εγώ θα σεβαστώ τι αποφάσει των δικαστηρίων. Και η ανακοίνωσή σα περί αυξήσεων σε κύριε και επικουρικέ ε, ήταν ε, έμπρακτη απόδειξη αυτού που μου είπε. Τι να περιμένουμε και πού πάει η ιστορία. Και τι γίνεται με αυτά τα μαγαζάκια που σκάνε κάθε μέρα μύτη και λένε δικαιούσε τόσο, παίρνει τόσο, κάνει τόσο και τρέχουν όλοι μαζί. Τι κάνουμε εδώ. Δικαίωμα του πολίτη να διεκδικήσει, αλλά από εκεί και πέρα παγώνουν τα πάντα. Τι. Θα, είμαι, θα προσπαθήσω να είμαι όσο δυνατόν πιο αναλυτικό, αλλά και επιγραμματικό, διότι το θέμα είναι ευαίσθητο. Αφορά τη δικαιοσύνη ναι. και θέλω να ξεκινήσω λέγοντα ότι στηρίζω την απόφαση τη δίκηση του ΙΕΦΚΑ υπό την έννοια ότι είναι μια απόφαση που είναι υπέρ των συνταξιούχων για να σταματήσει όλη αυτή η αγωνία και να ξεκαθαρίσουμε μια και καλή ναι. τι εκκρεμότητε για το παρελθόν. Αυτή τη στιγμή, τα μόνα αναδρομικά για τα οποία είναι βεβαιωμένα και τα οποία θα πάρουν οι συνταξιούχοι είναι αυτά που έχουν προκύψει με την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία από τις 4 Δεκάτου του 2019 και μετά, όσο αφορά τις κύριες συντάξεις και τη βελτίωση της ανταποδοτικότητας και όσο αφορά και τις επικουρικές συντάξεις για αυτές που έχουν κοπεί πάνω από τα 1.300 ευρώ. Μάλιστα. Αυτά είναι δεδομένα. Αυτά θα έρθουν με τον καινούργιο νόμο, όταν θα ψηφιστεί ο νόμος και επειδή δέχομαι πάρα πολλά ερωτηματικά, τα ακούω και από εκπομπέ. Γιατί δεν φέρνουμε γρήγορα τη διάταξη, γιατί θέλω να ξέρουν οι τηλεθεατέ οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, ότι ένα ασφαλιστικό νόμο δεν είναι ένα τυπικό νόμο όπω οι άλλοι. Είναι πάντα ένα πολύ πιο δύσκολο νόμο, πολύ πιο Πολύ πλοκος, γιατί πρέπει να συνοδευτεί Ερώτημα. από αναλογιστικέ μελέτε, οι οποίε τρέχουν αυτή τη στιγμή και από μελέτε επάρκεια των συντάξεων. Ερώτημα. Βγαίνει το Συμβούλιο Υπηρετία και λέει: Δικαιούται ένα δεκάμινο αναδρομικά. Θα τα δώσει ευρώ τη τα λεφτά. Δεν τα δίνει ο Φρούτση. Ε, τα λεφτά θα τα, τα λέει, δώσει ο άνθρωπο λογαριασμό, η ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε δεσμευτεί όλοι στην κυβέρνηση από τον Πρωθυπουργό μέχρι όλου του υπουργού ότι τα χρήματα θα επιστραφούν πάντα συνδυαστικά με τη δυνατότητα και την αντοχή τη εθνική μα οικονομία. Δεν υπάρχουν λεφτά ραφιά κάπου μαζεμένα σε κάποιο σιρτάρι και λέμε Α, τι ωραία, θα τα μοιράσουμε. Είμαστε μια σοβαρή και υπεύθυνη κυβέρνηση. Την ίδια στάση, προσέξτε, η αξιοπιστία μα κρίνεται στο εξή. Δεν υπάρχει δήλωση δική μου ή του Πρωθυπουργού. Το λέω αυτό υπό την έννοια Μάλιστα. ότι εμεί ασχολούμασταν με το συγκεκριμένο ζήτημα στο παρελθόν. Όταν ήμασταν αντιπολίτευση, που να λέμε διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, δεν πήγαμε να λαϊκίσουμε, να δημαγωγήσουμε και να πούμε δώσε τα λεφτά προ το ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια άποψη έχουμε και σήμερα ότι τα λεφτά πρέπει να επιστραφούν. Όμω, για να διευκολύνουμε του συνταξιούχου, για να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη εικόνα τη αβεβαιότητα και τι ε, αγωνίε των συνταξιούχων απέναντι στι προσφυγέ και τι χιλιάδε αγωγέ που έχουν κάνει στα δικαστήρια που έχουν γεμίσει και κατακλείσει όλη τη χώρα. Κάναμε αυτή την πιλωτική δίκη για να ξεκαθαρίσει το οποίο. Σαφής. Είναι πρωτόγνωρη, είναι πρωτοφανή. Πήραμε την πολιτική πρωτοβουλία, είχαμε τη γενναιότητα να το κάνουμε γιατί θέλουμε απέναντι στο ελληνικό λαό να ξεκαθαρίσουμε Βαϊστα. το τοπίο και το κάνουμε πράξη. Όλοι ηλικία αλλάζουμε. Δεν θα θυχθούν τα όρια ηλικία. Άρα, ό,τι ισχύει για γυναίκε και άντρε παραμένει φυσιολογικό, δεν θα θυχθούν τα όρια ηλικία, κύριε Δεύτερον, αλλάζει η εθνική σύνταξη. Όχι, παραμένει η ίδια. Παραμένει η ίδια. Ε, ερώτημα. Θα δίνετε γρηγορότερα μαζί με την κύρια και την επικουρική. Βάζουμε και του υπόλοιπου. Θα δίνετε γρηγορότερα η κύρια μαζί με την επικουρική και το εφάπαξ. Το έχετε αυτό, το προχωράτε. Η, η μακροχρόνια επιδίωξή μα θα είναι. Ναι. να δίνονται ψηφιακά τα πάντα, όπως και η κύρια σύνταξη που προβλέπουμε ότι το 1 τρίτο των κύριων συντάξεων, των νέων κύριων συντάξεων, από 1η Ιουνίου του 2020 θα δοθεί ψηφιακά. Η επιδίωξη είναι κάποια στιγμή να φτάσουμε... Ε, στη χρονική στιγμή και στη δυνατότητα όλε οι συντάξει να δίνονται ψηφιακά. Είτε λέγεται ΦΑΠΑΞ, είτε λέγεται Επικουρική, είτε λέγεται Κύρια Σύνταξη. Είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε. Ξεκινάμε με την Κύρια Σύνταξη. Τώρα, είμαι Κάποιοι είναι στην, στην, περιφέρεια. Έτσι, πήραν τη σύνταξή του, πήγαν στην περιφέρεια. Ήρθε η ώρα τη ελιά. Κατεβάσαν τις ελιέ, πήγαν στο ελαιοτριβείο, βγάλαν 10 τενεκέδε λάδι, πουλήσαν του 5. Πήραν μια απόδειξη. Αυτοί είναι επαγγελματίε. Θα του κοπεί η σύνταξη. Θα υπολογιστεί ω ελεύθερο επαγγελματία. Αυτό θα το λύσετε άπαξ και διαπαντό το θέμα. Είπαμε ότι για του αγρότε ναι. δεν θα υπάρξει καμία παρακράτηση. Οι αγρότε και ο πρωτογενή τομέα συνολικά είναι στην απόλυτη προστασία τη κυβέρνηση. Στηρίζουμε τον αγροτικό κόσμο, επενδύουμε στον αγροτικό κόσμο τη χώρα, στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα με όλε μα τι δυνάμει και το... δεν είναι μόνο λεκτικέ ε, τοποθετήσει εκ μέρου μα, είναι πράξει, είναι δράσει, είναι νόμοι. Αυτό το κάνουμε πράξη λοιπόν, ελεύθερα οι αγρότε μπορούν να εργάζονται χωρί την παραμικρή παρακράτηση. 5.500 άνεργοι το ΑΕΔ ή μάλλον 5.000 500 που είναι ενταγμένοι στον ΟΑΕΔ, περιμένουν κάτι περί ανανέωσης του προγράμματος. Υπάρχει κάτι τέτοιο, η Πολλά δυνατ... τα ερωτήματα. Ελάτε κύριε Τα Μουγέ. ερωτήματα είναι πολλά, κύριε. Φτιάχνει και και να τα θέσω. Για ναι. τα προγράμματα τα οποία ακούγονται διαχρονικά, ναι. ανάμεσά τους είναι και η κοινοφελή εργασία, ε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα το οποίο να αλλάζει το παρελθόν. Η κοινοφελή εργασία μπήκε την περίοδο τη κρίση, το 2013 θεσμοθετήθηκε από μένα ως Υπουργό και τον ναι. Υφυπουργό μου τότε, τον Βασίλη τον Κεγκέρογλου, ως μια παρέμβαση.